Γεια μου και Χριστέ μου. Φύγε καλέ από εδώ πέρα. Ρε Σάσα. Πάπα. Σάσα, μ' αρέσει πάρα γιατί... Έμα! Σάσα, σταμάτη! Τι είναι η ελληνική τηλεόραση, ο ένας κατουράει στο Σύνταγμα. Ο άλλος ζητάει στο σπίτι τη μάνα και λες άσε με ρε μάνα, άσε με ρε μάνα, μια πυράβητα και μου μην αφάψει. Σάσα στα μάτια. Σάσα στα μάτια πρωταγωνιστή. Ναι, ναι. Έχω καταλάβει γιατί την Κάθριν θα τη λένε τώρα Κέιτ. Την Κέιτ θα τη λένε μετά Κάθριν. Έχει τρανές γνωριμίες. Πολύ. Όταν λέει διαλύθηκα από συγκρότημα. Διαλύθηκα από συγκρότημα, τι εννοεί. Ότι είμαι στο σπίτι μου, ακούω ένα συγκρότημα και διαλύομαι δηλαδή. Όχι, ότι ήρθε ένα συγκρότημα, τη βάρεσε και διαλύθηκε. Ή ήταν παλιά συγκρότημα και τώρα έγινε μονοκατοικία. Αυτό! Αυτό! Διαλύθηκα από συγκρότημα. Τελείωσε. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω να έχω συγκατοίκους. Γεια σου, μάνα μου. Δεν θέλω κοινό Χριστοκύπρο. Έτσι, μπράβο. Δικό μου το θέλω το παγκάκι. Λοιπόν, τον το θέλετε. Δηλαδή, βίντεο με τον άσε μας ρε μάνας κατά ξενέρωσα χτες στο πάρκο, όπου παίζει σε διαφήμιση. Άρα, ο άσε μας ρε μάνας κατά ξενέρωσα χτες στο πάρκο είναι ηθοποιός. Ηθοποιός. Πέρασε. Λοιπόν, το κουιζάκι μας το έχουμε, παιδιά μου. Πολύ μελαγχολία ο Σοπέν. Παιδιά μου, το Σοπέν θυμάστε μια ταινία του Μπέργκμαν. Φθινοπορεινή σονάτα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ Σοπέν. Πολύ δεκλάμα. Πολύ. Όχι κλάμα, έτσι βουβή πίκρα. Έχει και τα συναισθηματικά του τώρα ο Γιώργος. Κάθεται στο πιάνο και παίζει γκλάνγκ, ντακακα γκλάνγκ, ντακακα γκλάνγκ. Ναι, αλλά τα όρια τα πρωινά ξέρουν να τα λένε. Ε? Σε πρωινή.